Ο Βασίλης Στεπανένκο είναι Ουκρανός φιλόλογος. Μεταφράζει την ελληνική λογοτεχνία από τον Όμηρο μέχρι και σήμερα. Έχει πάρει το πρώτο και το δεύτερο κρατικό βραβείο της Ουκρανίας. Το δεύτερο βραβείο είναι για το βιβλίο «Μύθοι και θρύλοι της Ελλάδος», για το οποίο εξόδεψε 10 χρόνια δουλειάς. Και το πρώτο βραβείο είναι για τη μετάφραση του Ερωτόκριτου του Βιτσέντσου Κορνάρου. Πώς γνώρισες τον Βασίλη? Ο Βασίλης τον γνώρισα μέσω της πρεσβείας της Ουκρανίας. Έχει, σαν προήμιο λέω, ότι είχε έρωτα με τον Νίκο τον Καζαντζάκη, τον οποίο μάλιστα τον αποκαλεί Νίκο, και όχι μόνο αυτό, λέει ο Νίκος δεν είναι δικός σας, είναι όλου του κόσμου. Οπότε ερχόμαστε στην Αίγινα, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην πάει στο σπίτι του. Ο Βασίλης λοιπόν τον γνώρισα και μου είπε ότι ένα του όνειρο είναι να μεταφράσει τον Ερωτόκριτο και γι' αυτό ήθελε να πάει στην Κρήτη. Του λέω, λάκας είσαι, δεν έρχεσαι στο νησί μας που εκεί ο Καζαντζάκης, ο φίλος σου, ο γνωστός σου, έχει γράψει τόσα πολλά έργα. Και έτσι ξεκίνησε εδώ και 4 χρόνια και έρχεται κάθε χρόνο στην Αίγινα. Έτσι το γνώρισα. Βασίλη, πες μας για τον Καζαντζάκη. Εγώ δεν γνώρισα προσωπικά, αλλά γνώρισα τη γυναίκα του, δεύτερη γυναίκα, την Ελένη. Και είχαμε αλληλογραφίες και εγώ είπα ότι θέλω να μεταφράσω το βιβλίο του για παιδιά, για τα παιδιά στα παλάτια της Κνωσού. Ναι. Και βέβαια πήρα την άδεια από αυτήν και μετάφρασα και βέβαια πριν μετάφρασα το έργο της Γαλάτιας Καζαντζάκη, μια μικρή ηρωίδα, 1981 εκδόθηκα αυτό το βιβλίο και μετά μετάφρασα τον Νίκο Καζαντζάκη. Λοιπόν, και από εκεί αρχίζεται, ας πούμε, η ζωή μου, ας πούμε, σαν μεταφραστής, άρχισα από εκεί να μεταφράζω και να εκδοθώ τα βιβλία από ελληνικά στα ουκρανικά. Πόσο σε ενέπνευσε η Αίγινα? Κοιτάξτε, αυτό είναι μεγάλη ιστορία και για μένα είναι, τώρα είναι σαν η χώρα μου, η μικρή άλλη χώρα. Και όταν με κάλεσε ο κύριος Μπουγάς για να μεταφράζω, ονειρεύομαι τι να κάνω εκεί. Αλλά όταν είπε ότι το σπίτι του Καζαντζάκη να δεις και να μεταφράζεις τα έργα σου, τα ελληνικά έργα, ας πούμε, την ελληνική λογοτεχνία, ήρθα εδώ και είδα αυτό το την Αίγινα πρώτη φορά 1991, όταν σαν τουρίστας πέρασα τα νησιά, τα τρία νησιά, Ίδρα, Αίγινα και τότε, πρώτη φορά. Και τότε δεν φανταζόμουν ότι κάποτε θα έρθω εδώ για συνέχεια, για να μεταφράζω εδώ τα έργα, ελληνικά έργα. Σε έχει εμπνεύσει καθόλου, ναι, η Αίγινα? Ναι, βέβαια. Εδώ, εμείς σε 4 χρόνια με τον κύριο Άκη, περάσαμε όλο το νησί, από όλες πλευρές. Είδα μερικά πράγματα που δεν φανταζόμουν, και τα ναοί και μοναστήρια, όλα τα μοναστήρια περάσαμε. Και βέβαια τα αξιοθέατα που είναι από εδώ, είναι φανταστικό πράγμα. Ναι, βέβαια, Αφέας, ναι. Και ένα πράγμα όταν κάθομαι στο σπίτι και δουλεύω, άλλο πράγμα είναι εδώ. Πιο πολύ από την Αίγινα τι σου άρεσε, ρε Βασίλη?
Κάθε χρόνο πηγαίναμε σε ένα μέρος που ονομάζεται Παλιά Χώρα. Έμαθα αυτή την ιστορία για αυτές οι 36 εκκλησίες και όταν ανέβηκα πρώτη φορά στην Παλιά Χώρα κατάλαβα ότι υπάρχει πνεύμα επάνω. Δηλαδή? Πνεύμα του ελληνικού λαού. Καταστράφηκαν τα κτίρια, αλλά σαν ζει. Τώρα ζει αυτό το λόφο, αυτή τη θέση και κάθε φορά όταν περπατάμε εκεί επάνω, μου φαίνεται ότι κοντά μου τρέχονται τα παιδιά, παίζουνε, έτσι. Ναι. Από τη μετάφραση που έχεις κάνει για τους μύθους της Ελλάδος, το έργο που έχεις κάνει, τι βλέπεις, ποιο είναι το κοινό σημείο μέσα από όλους τους μύθους αυτούς? Η μύθη και θρύλη εγώ έγραψα. Ναι. Για να το γράψω 10 χρόνια δούλευα με βιβλία από τον Όμηρο, ας πούμε. Ναι. Μέχρι πήρα και σημερινά βιβλία και διάβασα πάρα πολύ. 10 χρόνια είναι. Έμαθα κάθε ιστορία, κάθε μύθι και κάθε θρύλη για να μεταδώσω και έβαλα σε στήλια για παιδιά 14 χρονών. Γιατί έχουμε βιβλία για μεγάλους, αλλά είναι δύσκολο για να καταλάβουμε, ας πούμε, να καταλάβουν οι άνθρωποι όλα αυτά, πρέπει να αρχίσουν από ηλικία, ας πούμε, τέτοια, από παιδιά. Και γιατί έφτιαξα αυτό το βιβλίο. Ναι. Η αποδοχή που έχει στην Ουκρανία? Ναι, μεγάλη αποδοχή. Τώρα πηγαίναμε και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια με αυτά τα βιβλία. Υπάρχουν στα μαγαζιά, διαβάζουν, γράφουν, κάνουν τιμίες από αυτό. Ναι. Οπότε, δηλαδή, έχεις μεταφέρει τα διδάγματα που έχουν αυτά στο... Ναι, ναι, ναι. Και τη σημερινή Ελλάδα πώς τη βλέπεις? Κοιτάξτε, η Ελλάδα για μένα, όταν λέμε 40 χρόνια συνέχεια μεταφράζω τα βιβλία, είναι μεγάλη αναπνοή για μένα. Η σημερινή Ελλάδα. Η σημερινή Ελλάδα τη βλέπω από πρώτη φορά, σας είπα ότι ήρθα 1991 και κάθε χρόνο είμαι στην Ελλάδα. Αλλά κάνω και κακά και καλά. Για μένα η Ελλάδα, σαν η πρώτη αγάπη, είναι Ελλάδα όταν ήρθα πρώτη φορά, 1900, ας πούμε, στα χρόνια 90. Όταν είχατε δραχμές και νομίζω ήτανε, δεν ξέρω ακριβώς. Η Ευρώπη βοήθησε κάτι για την Ελλάδα, αλλά νομίζω σε αυτά τα χρόνια η Ελλάδα ήταν άλλη, πιο ευχαριστημένη, νομίζω έτσι. Γιατί θα ήθελες να πεις έναν επίλογο? Τώρα εμείς με τον κύριο Άκη, γιατί με βοηθάει πολύ, μετάφρασα το Διγυνία Κρήτα, γιατί στην Ουκρανία ξέρουν πολλά για αρχαία
και λίγα έργα υπάρχουν σημερινού συγγραφές, αλλά υπάρχει σαν και ο Ρωτόκριτος, υπάρχουν τρύπες για να καταλάβουν ότι από αρχαία μέχρι σημερινή Ελλάδα υπάρχει και διάστημα μεγάλη. Ναι, και γιατί κανονίσαμε, για να μεταφράσω το Διήνια Κρήτα, και τέλειωσε αυτό το βιβλίο, φέτος να εκδοθούμε, και βέβαια από πρωτοφρονιάτικο δέντρο θα αρχίσω να μεταφράσω το Ελίτ, τα έργα, το Αξιόνι, όχι μόνο το Αξιόνι, όλο το, όλα τα έργα του Ελίτ, του Οδυσσέα Ελίτ. Κάναμε και κάτι ακόμα. Μια ομάδα στην Ουκρανία. Πες το, αυτά. Ναι, 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 αλλά να ξέρετε ότι όλα αυτά τα σε αυτά τα χρόνια δούλευα μόνο εγώ μόνος. Ξέρωνε ελληνικά, καλημέρα. Στο Κίεβο. Τι κάνουμε. Ναι. Καλά. Ξέρωνε ελληνικά, yes. Αλλά μεταφραστής μόνο εγώ είμαι και μέχρι τώρα δεν είχαμε παιδιά που μεταφράζουν. Και τώρα εμείς φτιάχναμε, ας πούμε, μαζέψαμε τα παιδιά, 4 παιδιά, δίναμε από ένα βιβλίο για καθένα και να μεταφράζουν, και θέλουμε να εκδοθούμε στην Ουκρανία μια σειρά λογοτεχνία, της ελληνική λογοτεχνία. Ας πούμε, Ροΐδης και Βενέζης και άλλοι, καλύτερους συγγραφές της Ελλάδας να μεταφράζουν. Ήδη ξεκινάμε με την Πάπτσα Ιωάννη. Ο Βασίλης, σου έχουμε καλή επιτυχία και σε εσένα και στην ομάδα σου. Ευχαριστώ. Κάθε χρόνο όταν έρχομαι στην Αίγινα, αρχίζομαι να μεταφράζω το καινούριο βιβλίο. Αισθάνεσαι ότι οι σημερινοί Έλληνες αισθάνονται όπως οι προγονείς τους? Ας πούμε, λένε ότι ας πούμε, δεν υπάρχει σχέση ίσια, αλλά από μέσα οι Έλληνες αισθάνονται ότι είναι από αρχαία, από εκεί. 12, το υγεία.